Εγώ θέλω να χαιρετήσω την κάθοδο των Υπουργών Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Ρωσίας σε συνέχεια σημαντικών επισκέψεων. Αυτό δεικνύει και αποδεικνύει το διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό. Εκφράσαμε την αγωνία μας, εκφράσαμε τον προβληματισμό μας για όσα συμβαίνουν στην περιοχή, αλλά και που επαναλαμβάνεται μια νοοτροπία εκ μέρους της Τουρκίας που θεωρεί τα τελευταία χρόνια, εμείς τα ζούμε εδώ και δεκαετίες, αλλά τα τελευταία χρόνια τα αισθάνεται και η διεθνή κοινότητα με τι συμπεριφορά αντιμετωπίζουν τοπικά, περιφερειακά και διεθνή ζητήματα. Και θεωρώ πως η διεθνή κοινότητα έχει κατανοήσει όσο ποτέ άλλοτε στο παρελθόν ποιες είναι οι νοοτροπίες της Τουρκίας, και εμείς πιστεύουμε πως θα σταλούν τα καθαρά μηνύματα προς την Τουρκία, τόσο όσον αφορά τα προβλήματα στη Μέση Ανατολή, αλλά πιστεύω και όσον αφορά το Κυπριακό, για να μπορέσουμε να πετύχουμε μια βιώσιμη λύση του Κυπριακού, γιατί χρειάζεται στην περιοχή των αναταράξεων και ένας πυλώνας σταθερότητας, και αυτός δεν μπορεί να είναι άλλος εκτός από την Κύπρο. Και τα μηνύματα που στάλθηκαν και από τους Ρώσους, ναι, υπάρχει τουρκοκυπριακή κοινότητα, δεν μπορούν ούτε να παρουσιάζονται ως κράτος, ούτε ως διεθνώς αναγνωρισμένη οντότητα. Και οι συμπατριώτες μας Τουρκοκύπροι πρέπει να κατανοήσουν ένα απλό πράγμα. Μόνο αν βαδίσουμε μαζί μέσα από μια επανενωμένη Κύπρο και μετεξέλιξη της κυπριακής δημοκρατίας σε ένα ομοσπονδιακό κράτος, χωρίς ξένους στρατούς και ξένες εγγυήσεις, μπορούμε μαζί το σύνολο των Κυπρίων πολιτών να ζήσουμε σε μια καλύτερη Κύπρο.